σε σχέση με, με αυτό που ψηφίσαμε το καλοκαίρι, διότι το πλαίσιο που ψηφίσαμε το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ σκληρό. Είχε υιοθετηθεί το γερμανικό πρότυπο που είχε άλλα επιτόκια, για παράδειγμα, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το βάρος για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό το κάναμε ακριβώς για να γίνει το πλαίσιο να είναι περισσότερο συνεπές με τη σημερινή οικονομική κρίση. Αν το αφήναμε έτσι, η επιβάρυνση των επιχειρήσεων θα ήταν μεγάλη. Δηλαδή, ενδεχομένως θα φορολογούσαμε και επιχειρήσεις που έχουν ζημιές. Αν το κάναμε αυτό, ο προϋπολογισμός δεν έχει ζημία από την αλλαγή αυτή, γιατί δεν έχουμε υπολογίσει καθόλου έσοδα από τη ρύθμιση αυτή. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής.